Με κάνετε. Είστε καλά. Γεια σας, άλλο που είστε καλά. Γεια σας, Στέφανε. Είστε καλά. Στέφανε. Στέφανε. Για να σας βάλουμε. Καθίστε και οι τέσσερις να σας βάλουμε μια φωτογραφία. Έλα. Εντός καθώς μας και... Το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ως προς το κλείδωμα δηλαδή της διαφοράς της ψαλίδας. Ουσιαστικά είναι μια νίκη που ανήκει στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το δικό μας, αν θέλετε, πρόταγμα. Να μαχόμαστε μονίμως για το καλό του λαού μας. Σε όλο αυτό, αν θέλετε, το πλαίσιο εντάχθηκε και η δική μας η προσπάθεια, μια προσπάθεια συλλογική, με βάση τις λίστες, όπως ξέρετε, εκλέγεται βουλευτής η συντρόφισσα η Τέλη Γεωρίδου Ολυμπία. Τιμούμε και θέλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να απευθύνουμε σε όλο τον κόσμο που μας στήριξε και θα φανούμε αντάξει και θα τιμήσουμε με τη σειρά μας την εμπιστοσύνη που μας δείχνει. Κύριε Χατζημάνη, περιμένατε τόσο μεγάλα ποσοστά? Το προσδοκούσαμε, αλλά θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Έλεγα ότι θα υπάρξει ένα ποσοστό διαφοράς εννοώ ασφαλείας. Δεν είμαι και καλός στις προβλέψεις. Δεν είναι κακή νίκη το 7%. Αυτό ήταν μια, αν θέλετε, και έτσι πείτε το, ευχάριστη έκπληξη για μένα προσωπικά. Είναι και ψήφος ευθύνης όμως. Απολύτως. Και αυτό που μας ενδιαφέρει, και το έχουμε δηλώσει σε κάθε ευκαιρία, σας θυμίζω, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επόμενη μέρα. Την νίκη τη θεωρούσαμε δεδομένη. Ο κόσμος μας εμπιστεύτηκε. Μας εμπιστεύτηκε, να σας πω για ένα εξαιρετικά απλό λόγο. Ότι είμαστε η μόνη κυβέρνηση που είχαμε το θάρρος. Εμείς το θεωρούμε βέβαια καθήκον αυτό και δεν είναι θάρρος, να πούμε ότι εκεί και εκεί και εκεί κάναμε λάθος. Και το αναγνωρίσαμε δημόσια, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Αυτό νομίζω ότι ο κόσμος το εξήγησε. Και γι' αυτό ο κόσμος δεν είρε την εμπιστοσύνη του από το ΣΥΡΙΖΑ. Μένει σε εμάς να αποδείξουμε την αλήθεια των λόγων μας. Και θα το κάνουμε, ναι, σε βέβαια. Κύριε Χατζημάνη, το γεγονός ότι η Λαϊκή Ενότητα πήρε πολύ χαμηλό ποσοστό και υπάρχει το κίνδυνο να μην πήγαν στην Βουλή. Αυτές είναι κινήσεις. Πώς σας... Ναι, προφανώς. Πώς το σχολιάζετε? Γιατί ουσιαστικά ήταν μέρος του δικού σας, της δικής σας παράταξης. Προφανώς. Απλώς ο λαός έκρινε ότι η πρόταση της Λαϊκής Ενότητας δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Είναι πάρα πολύ απλό. Ένα κόμμα δημιουργείται για να εξυπηρετήσει, αν θέλετε, τα λαϊκά συμφέροντα εν συνόλο. Όχι το κόμμα αυτό καθ' αυτό. Επειδή για μας το πλαίσιο αναφοράς του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντοτε ο λαός, πάντοτε η χώρα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, προτάσσοντας βεβαίως πάντοτε τα δικαιώματα, αν θέλετε, τα δικαιώματα, το ξανατονίζω, των λαϊκών τάξεων. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόσημο, σαφέστατο πρόσημο κοινωνικό, σε όλο μας, σε όλα μας τα πολιτικά προτάγματα. Λοιπόν, μας εμπιστεύει και ο λαός. Γιατί εμείς στο λαό απευθυνθήκαμε και όχι στους εαυτούς μας. Να ακούσουμε όμως την εκλεγμένη. Ορίστε. Να ακούσουμε την εκλεγμένη. Λοιπόν. Ολυμπία. Η Ολυμπία. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνυποψήφιους μου στο ψηφοδέλτιο. Δώσαμε έναν αγώνα όλοι μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς και πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες, τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά, για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Έχω την τιμή και την ευθύνη από αύριο να είμαι βουλευτής Καστοριάς και υπόσχομαι... ανεξάρτητα από την επιλογή που έκανε ο κάθε πολίτης σήμερα στην κάλπη, να είμαι βουλευτής όλων των πολιτών του νομού μας. Υπόσχομαι να δώσω όλες μου τις δυνάμεις μαζί με τους συντρόφους μου, ώστε να ανταποκριθούμε και να σταθώ στην κορυφή του χρέους και της ευθύνης. Για μένα δεν είναι απλά τιμή και ευθύνη, είναι μια εντολή που μου δίνουν οι πολίτες του νομού μας, ώστε να είμαι δίπλα τους
να είμαι μία από αυτούς και να καταφέρω να βοηθήσω ώστε να ακουστεί η φωνή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ειλικρινά, εκτός από τη συγκίνηση, υπάρχει αυτή τη στιγμή και αυτοπεποίθηση και πίστη στις ιδέες μας, αλλά πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη στο ότι από εδώ και πέρα θα συνεργαστούμε όλοι μαζί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα μου επιτρέψετε κάτι πολύ προσωπικό. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένειά μου, δύο συντρόφους, τον Περικλή τον Ζαγάρα και τον Αλκιβιάδη τον Γιάννη, που χάρη σε αυτούς μου άνοιξε ο δρόμος για να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Βέβαια θέλω να τους ευχαριστήσω όλους έναν προς έναν. Αυτό όμως είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο νομός μας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας εξωστρεφής νομός που έχει προσφέρει πολλά στην ελληνική οικονομία χωρίς να πάρει ποτέ πίσω τίποτε. Αντιθέτως, από χρόνο σε χρόνο χάνουμε όλο και περισσότερα. Προτεραιότητά μας είναι ένα νέο μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης ώστε να βοηθήσουμε τη νέα γενιά, τους νέους και τις νέες της περιοχής μας να μείνουν στον τόπο τους αντιμετωπίζοντας το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω προγραμματικές δηλώσεις. Τα έχουμε πει προεκλογικά. Ό,τι είπαμε προεκλογικά ισχύει και για μας είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο που το έχουμε ήδη υπογράψει. Η αρχιτεκτονική, κυρία Τελγιορίδου, μιας και πριν η αρχιτεκτονική είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί και σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο περιφέρειας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να δώσουμε καμία άλλη υπόσχεση. Μέχρι τώρα ο βουλευτής ήταν ένας άνθρωπος πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ, πρώην μάλλον άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Διαμαντόπουλος. Θα δούμε αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων της Καστοριάς. Ο καθένας, κυρία Λιούσκιο, έχει το στίγμα του, έχει την προσωπικότητά του. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου και θα προσπαθήσω, όπως σας είπα και πριν, να σας βγάλω όλους σας προπρόσωπους. Ευχαριστώ. Ναι, περιμένετε. Βγάλετε μόνο αυτήν, όχι εμένα. Έλα. Έλα, Ζαγάρα, εδώ εσύ. Έλα, Δημητρία. Ζαγάρα σου, Ζαγάρα. Ζαγάρα σου, Ζαγάρα. Εδώ, καλέ. Ζαγάρα, θες και εσύ. Και εγώ σου. Αχ, τι σε έκανα. Και χωρίς, είναι η κολόνα μας. Μωρέ, εντάξει, χωρίς, αλλά δεν